Τις αντοχές των Σικαιώνων δοκιμάζει ο παρατεταμένος καύσωνας με την αγωνία των σικοπαραγωγών να είναι στο κόκκινο καθώς βλέπουν να χάνεται η φετινή σοδιά. Οπωσδήποτε έχει επηρεάσει πάρα πολύ τα δέντρα και σε περιοχές που δεν έβρεξε και καθόλου, έχει να βρέξει το Φλεβάρι, αυτές σχεδόν έχουν τελειώσει. Δεν θα παράξουν προϊόντα. Είναι μειωμένη παραγωγή. Είναι υποβαθμισμένη παραγωγή, γιατί και τα σίκα θα βγουν ψηλότερα όσα μείνουν και μπαντέξουν δέντρα. Θα είναι πιο μικρά σε μέγεθος, θα είναι ποιοτικά όχι καλά. Δηλαδή αυτά που οριμάζουν αυτή τη στιγμή είναι χοντρόφυλλα, δεν έχουν βάλει το μέλι, δεν βάζανε τα ζάχαρα που πρέπει, άρα ποιοτικά δεν πάμε καλά. Εκτός και κάνει αλλάξει την επόμενη εβδομάδα και τα υπόλοιπα σίκα που είναι πάνω, οι σκιές που αντέξουν ακόμη σε αυτή την κακοκαιρία, πάρουμε κάποια σίκα. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι απελπιστική κατάσταση. Ακόμα και αν το επόμενο διάστημα βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες σε αρκετά δέντρα, η ζημιά είναι μη αναστρέψιμη. Δέντρα που έχουν αντέξει κατά κάποιο τρόπο, είναι γερά. Αυτά, άμα αλλάξει, θα πάρουμε. Κάποια δέντρα όμως δεν γυρίζουν πίσω. Είναι αυτά που είναι πιο γερασμένα, αυτά είναι που είναι σε πιο υψώματα, εκεί που δεν έβρεξε καθόλου, γιατί συνδυάζεται και μερικές φορές λέει. Έχουμε ξηρασία, όχι καύσωνα. Μα ο καύσωνας τι κάνει αυτή με τον αέρα. Στεγνώνει το δέντρο. Αφυδατώνει το δέντρο. Η σικιά, το σίκο αυτή τη στιγμή θέλει χυμούς, θέλει υγρασία για να μεγαλώσει, να φουσκώσει που λέμε, να οριμάσει. Την ίδια ώρα η Σικική στέλνει έγγραφο στον ΕΛΓΑ προκειμένου να καταγράψει τη ζημιά. Πήραμε απόφαση να στείλουμε ένα έγγραφο. Να στείλουμε στον ΕΛΓΑ, στον πρόεδρο, στον διοικητή του ΕΛΓΑ και σε όλου στον περιβάλλον. Στην Τρίπολη για να έρθουνε, να δούνε, αλλά δεν βιαζόμαστε γιατί ο καύσωνας σε εξέλιξη, άμα έρθουνε σήμερα έχουμε και αύριο και μεθαύριο. Από την επόμενη εβδομάδα πιστεύω θα μπορεί να έρθει σε μια ισορροπία ο καιρός, να κατέβουνε, να δούνε και να κάνουν τις εκτιμήσεις. Εγώ θα ανέβω να συναντήσω και το διοικητή του ΕΛΓΑ, να του πω τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η σικοκαλλιέργεια και δεν είναι μόνο η σικοκαλλιέργεια, είναι και μια λυσίδα των εργαζομένων που είναι στις υποποιητικές μονάδες. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται κάνουν μεροκάματα εδώ, ιδιώτες, οι οποίοι παίρνουν κάποια μεροκάματα να έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η κλιματική αλλαγή ωστόσο προβληματίζει και η λήψη άμεσων μέτρων κρίνεται επιτακτική. Μελέτες επιστημονικές προβλέπουν η Νότια Ελλάδα θα ερημοποιηθεί. Δεν πρέπει να την αφήσουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε νερά που χύνονται στη θάλασσα και τώρα που γίνει με τον καύσωνα, άμα πάτε στα ρέματα, στα ποτάμια που υπάρχουν στην περιοχή της Μεσσηνίας, νερά χύνονται στη θάλασσα. Πρέπει να τα αποθηκεύσουμε, πρέπει να τα κάνουμε λιμνοδεξαμενές υφράγματα, να ποτίσουμε αυτή την περιοχή. Μια περιοχή, η κεντρική Μεσσηνία, είναι από τις πιο παραγωγικές. Άρα, αν δεν ποτίσουμε, δεν θα έχουμε σε λίγα χρόνια καμία καλλιέργεια. Και εγώ είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που απελπίστηκα πλέον. Αν θυμάστε στη γιορτή του Σίκου, είναι 17 χρόνια τώρα, δεν έχει περάσει κάποιος υπεύθυνος και να μην τάξει. Αποτέλεσμα δεν έχουμε δει. Υπάρχει αναδιάδρωση που είναι αυτή τη στιγμή έχει μπει στο Ταμείο Ανάκαμψης για να γίνει και θα γίνει. Η Σικική προετοιμάζεται με στόχο να στηρίξει και φέτος τους σικοπαραγωγούς, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν διαμορφωθεί οι τιμές, κάτι που θα γίνει το επόμενο διάστημα. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε έτοιμοι, καθαρίζουμε τα πεντομοτήρια για να υποδεχτούμε όποια σίκα γίνουν και όπου γίνουν. Με τους πελάτες έχουμε επαφή για να διαθέσουμε τα σίκα που θα συγκεντρώσουμε. Με τους μεταποιητές μιλάμε. Εχθές, όπως είπα, είχαμε ένα συμβούλιο, δεν αποφασίσαμε για τιμές τίποτα. Περιμένουμε την εξέλιξη του καιρού και με τους πελάτες μας έξω για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε, πιστεύω, μετά το 15 Αύγουστο, έτσι όπως πάει, τότε θα αρχίσουμε να ανοίξουν τα πρώτα αποστηρωτήρια από τις 20-25 και μετά.